Τα έργα λοιπόν που σας παρουσιάζουμε σήμερα αποτελούν μέρος ενός συνολικού σχεδίου για τη Μακεδονία και την ευρύτερη περιοχή. Μία σημαντική ημέρα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Καθώς από την Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριακός Μητσοτάκης, αλλά και ο Υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, ανακοινώνουν και επίσημα τα νέα δεδομένα που αφορούν τους οδικούς άξονες Δράμα Αμφίπολη Θεσσαλονίκη Έδεσα. Η πατρίδα μας εδώ και έναν χρόνο υπό την καθοδήγηση δίνει ένα σκληρό αγώνα κατά της πανδημίας, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών από το Βήμα. Ενώ τα έργα των οδικών αξώνων Θεσσαλονίκης Έδεσας και Δράμας Αμφίπολης είναι μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για την Μακεδονία και την ευρύτερη περιοχή. Με το σύνθημα «Δρόμοι Ανάπτυξης», ο Υπουργός Υποδομών παρουσία τόσο του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, αλλά και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα, παρουσίασε τα νέα δεδομένα αλλά και την χρηματοδότηση και τον σχεδιασμό του Υπουργείου και της ελληνικής κυβέρνησης για το μεγάλο έργο πνοής που αφορά συνολικότερα την αναβάθμιση της Μακεδονίας. Και παρουσιάζουμε σήμερα και για τα δύο αυτά έργα συγκεκριμένο σχέδιο για την υλοποίησή τους, χρονοδιάγραμμα και πλάνο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Θεσσαλονίκη Έδεσα και Δράμα Αμφίπολη, λοιπόν. Επιτέλους, αυτοί οι δύο νομοί, μετά από χρόνια, βγαίνουν από μια ιδιότυπη απομόνωση. Και τα δύο έργα, όπως σας είπαμε και πριν, θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ. Ο σχεδιασμός μας είναι μέσα στο καλοκαίρι να είναι έτοιμα να περάσουν από τη Δημιουργική ΣΔΙΤ και το φθινόπωρο να προκηρύξουμε την πρώτη φάση του διαγωνισμού. Αυτή ήταν μια προεκλογική δέσμευση που είχε κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αυτή γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τον οικοδεσπότη μας, τον καλό φίλο τον Απόστολο Τζιτζικώστα, για την συνεργασία που έχουμε όχι μόνο σε αυτό το έργο, αλλά και σε πολλά άλλα projects που ετοιμάζουμε. Και τον κύριο Μέτκιο, ο οποίος έδειξε μια πολύ μεγάλη ανοχή όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι σήμερα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Καθώς άκουγα τον Υπουργό να μιλά, θυμήθηκα ότι η τελευταία προεκλογική μου ομιλία πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου ήταν στην Πέλλα, συγκεκριμένα στα Γενιτσά, όπου τότε είχα αναλάβει τη δέσμευση ότι εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευθούν, θα ολοκληρώσουμε την πολύπαθη σύνδεση μεταξύ Έδεσας και Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να βγει επιτέλους η Πέλλα από την απομόνωση. Δύο μήνες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2019, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έλεγα επί λέξη, ο δρόμος Δράμας Αμφίπολης Εγνατίας έχει μελετηθεί και δημοπρατείται εντός 18 μηνών. Για τον Θεσσαλονίκη Έδεσας, που δυστυχώς είναι πολύ πιο ανώριμος, θα ξεκινήσουν αμέσως οι σχετικές μελέτες από το Υπουργείο Υποδομών. Τι σημαίνει στη πράξη ΣΔΙΤ? Σημαίνει ότι ενώνουμε ως δημόσιο τις δυνάμεις μας με τον ιδιωτικό τομέα για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για όλους και πάνω απ' όλα για τους πολίτες. ΣΔΙΤ σημαίνει ότι το έργο θα γίνει στην ώρα του, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τη τσέπη του φορολογούμενου. Και μάλιστα, σήμερα εδώ η κυβέρνησή μας δεσμεύεται σε αυτά τα έργα να μην υπάρχουν διόδια. Αλλά μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους για 27 χρόνια. Έτσι θα έχουμε δρόμους καλοσυντηρημένους, με υψηλά στάνταρς λειτουργίας και ασφάλειας, τα οποία θα διασφαλίζονται με πολύ αυστηρό έλεγχο. Είναι μήκους περίπου 50 χιλιόμετρων, από τα οποία περίπου τα 14 είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τα υπόλοιπα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
αποτελεί για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Δράμας τη συντομότερη έξοδο προς τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα διαμέσου της Εγνατίας Οδού. Η κατασκευή του νέου οδικού άξονα είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί και θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα δρόμο που είναι ανεπαρκής και φυσικά εγκυμονεί κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια τόσο οχημάτων όσο και πεζών. Ο νέος δρόμος, με βάση την ενημέρωση που έχω από τις υπηρεσίες μας, θα είναι ταχείας κυκλοφορίας, θα έχει πλάτος του οδοστρώματος πάνω από 21 μέτρα, 21,1 μέτρα, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, με κεντρική νησίδα φυσικά, στη μέση και αμφίπλευρο στη Θέο, και με λωρίδες έκτακτης ανάγκης και στις δύο κατευθύνσεις. Για το λόγο αυτό, οφείλω ξεκάθαρα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη λύση που επέλεξε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να προχωρήσει το έργο μέσω ΣΔΙΤ. Το οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης Έδεσας μπαίνει πλέον από σήμερα σε τροχιά υλοποίησης. Και αυτή είναι μια μεγάλη μέρα για τον τόπο μας. Καθώς ένα έργο που αποτελούσε δίκαιο αίτημα δεκαετιών, όχι μόνο για την κεντρική Μακεδονία αλλά για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, θα ξεκινήσει να υλοποιείται χωρίς περισσότερες αναβολές, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.